Με το σύνθημα, με την αρχή της νέας χρονιάς η πανδημία μας ξανακλίνει μέσα και η κυβέρνηση μας βγάζει στο δρόμο, έχουμε ένα πανκαλλιτεχνικό, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πανκαλλιτεχνικό συλλαλητήριο. Την προσεχή Δευτέρα συμμετέχουν και μουσικοί σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης ως μια μορφή, μια στάση αντίδρασης, προκειμένου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στον κλάδο. Καταστήματα, επιχειρήσεις και μουσική βέβαια δεν δουλεύουν με φόντο τα νέα μέτρα. Δεν υπάρχει άλλωστε μουσική ως ένα από τα νέα μέτρα προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση στο μέτωπο των κρουσμάτων. Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με τον κύριο Νίκο Γιακουμή, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου Παραρτήματος Κρήτης. Να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω. Κύριε Γιακουμή. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις του κλάδου. Συνάδελφοί σας από τη μία μέρα στην άλλη, όπως λέτε κι εσείς, όπως τονίζετε μέσα από επιστολές για μαρτυρίες και απόγνωσης, βρίσκονται εκτός της εργασίας τους. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε ξανά για μια στοχοποίηση ξεκάθαρα του κλάδου. Αυτό θυμίζει βέβαια κάτι από την κατάσταση που είχαμε και το καλοκαίρι με άλλα δεδομένα, που είχαμε τοπικά lockdown, είχαμε ένα κλίμα ότι από εδώ και πέρα θα εφαρμοστεί μια πολιτική μείωση των αποζημιώσεων που δίνονται στους μουσικούς. Τώρα βέβαια αυτό που έγινε μας βρήκε εντελώς απροετοιμάστους. Βλέπουμε δηλαδή και πλάνα, κύριε Γιακουμή, συγγνώμη σας διακόπτω, από την καλοκαιρινή κινητοποίησή σας στην Πλατεία Ελευθερίας, με μουσική βέβαια. Το μεγάλο σας όπλο είναι ο πολιτισμός, η μουσική, οι τέχνες και χιλιάδες κόσμο από πίσω που σας ακολουθεί και σας στηρίζει. Ναι, ο κόσμος έχει μαζικοποιηθεί στο σωματείο του, γιατί καταλαβαίνει ποια είναι η δύναμή του όταν είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα τα οποία εμείς λέμε ότι είναι δίκαια και αυτονόητα. Για να τελειώσω την προηγούμενη έκφρασή μου, ναι. Μέσα στις γιορτές τώρα μείναμε χωρίς δουλειά και είναι μέρες τις οποίες παραδοσιακά η μουσική αυτές τις μέρες ουσιαστικά μπορούσαν να βγάλουν τα σπασμένα από προηγούμενες μέρες, πόσο μάλλον τώρα εν καιρό πανδημίας που και τα μαγαζιά δεν βάζανε τόσο μουσική και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μία μείωση στην κίνηση. Οπότε περιμέναμε τις μέρες αυτές τις γιορτινές για να δουλέψει λίγο η κίνηση με τους μουσικούς. Ωστόσο η κυβέρνηση είχε άλλα πλάνα και δυστυχώς τα ξαναείχε ξανά για το δικό μας κλάδο, με το να μας στείλει πάλι στην ανεργία. Υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις που μέχρι και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, τα αιτήματα είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Εμείς πιέζουμε κάθε φορά για δεσμεύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τώρα ότι είχαμε δέσμευση για να έχουμε αποζημίωση για το μήνα Γενάρη. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε και όσοι δεν γνωρίζουν το ξέρουν και θα το μάθουν ότι αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται 1 και 2 μήνες μετά την αίτηση, μετά που γίνεται η αίτηση. Χαρακτηριστικά, όταν το σωματείο μας στην Αθήνα πήγε στο Υπουργείο, η αντίδραση του Υπουργείου ήταν ότι και αυτά τα 534 € αρκούνε για το Γενάρη, που στην καλύτερη θα τα πάρουμε το Φλεβάρι βέβαια, μέσα Φλεβάρι και μετά, αρκούνε για να περάσουν οι μουσικοί το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια αντιμετώπιση η οποία μας λέει ότι με 2,67 το μήνα μπορούμε να επιβιώσουμε σαν μουσική. Συνάδελφοί σας με μπλοκάκι, ανοίγω ένα θέμα που αφορά χιλιάδες κόσμου πανελλαδικά, μπορούν να επωφεληθούν ρυθμίσεων αποφάσεων που έχουν να κάνουν με στήριξη και με μέτρα στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης? Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμη ξεκάθαρα, γιατί συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα στις αποζημιώσεις που δίνουν έχουν βάλει νέο κόφτη, έχουν βγει πολλές ειδικότητες. Πολλοί συνάδελφοι είναι αυτοί που δεν θα πάρουν την αποζημίωση και εμείς προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν βρίσκουμε τον λόγο να παίρνουν πριν 6-7 μήνες να παίρνουν όλες οι ειδικότητες και τώρα ξαφνικά να κόβονται κάποιες ειδικότητες. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα και εμείς κάθε μέρα προσπαθούμε να μάθουμε τι γίνεται, γιατί γίνονται πράγματα που την επόμενη μέρα όταν βγαίνει ένα νέο φεκ, ναι, την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε 5 με 6 μέρες για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ποιες είναι οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Γιακουμή, εμάς το κύριο αίτημά μας... Ναι, ολοκληρώστε. Εμάς το κύριο αίτημά μας, μεταξύ άλλων, και αίτημα το οποίο έμπαινε και πριν μας κλείσει η κυβέρνηση και απαγορεύσει ξανά τη μουσική, είναι να δοθεί η αναδρομική αποζημίωση από τον Αύγουστο και μετά, μέχρι αυτούς τους μήνες τώρα, και όσο χρόνο ο κλάδος μας υπολειτουργεί, πράγμα το οποίο η κυβέρνηση αυτό δεν το εγκρίνει και χαρακτηριστικά μας λέει ότι ο κλάδος μας έχει λειτουργήσει κανονικά αυτούς τους μήνες. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι από το καλοκαίρι και μετά υπήρξαμε κι εμείς σαν πόλη μέρος όπου εφαρμόστηκε το τοπικό lockdown βέβαια, μόνο για τη μουσική. Βέβαια. Ερώτηση. Γνωρίζετε αριθμό μουσικών σε παγκρίτο επίπεδο που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και κάλυψης καθημερινών αναγκών? Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός και τέτοια ζητήματα, επειδή έχουμε και το Ταμείο Αλληλεγγύης και προσπαθούμε να βοηθάμε συναδέλφους και να βοηθιόμαστε μεταξύ μας, γιατί είναι δύσκολη καιρή. Επιθυμούμε να μην δημοσιεύουμε τέτοια στοιχεία όσον αφορά... Είναι αρκετοί, είναι αρκετοί. Κρατάτε κάποια έτσι προσωπικά δεδομένα, είναι αρκετοί, είναι εκατοντάδες σε παγκρίτο επίπεδο. Έλεγα πως γνωρίζετε αριθμό έτσι για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στην κινητοποίηση της Δευτέρας, συγκεκριμένα αιτήματα, περιμένετε δεσμεύσεις και την απάντηση της πολιτείας. Εδώ είμαστε να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Γιακουμή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.